Την Τετάρτη 29 Μαΐου ανοίγει τις πύλες της η έκθεση «Μία Κυριακή, η τελευταία Κυριακή» στο σπίτι του Μοχάμεντ Άλι στην συνοικία της Παναγίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την μετεγκατάσταση των Καπαδοκών στην Ελλάδα. Στην έκθεση αυτή θα παρουσιαστούν παραδοσιακές φορεσιές των Καπαδοκών όχι μόνο στην πόλη της Καβάλας αλλά και σε άλλους νομούς. Γιορτάζουμε, θυμόμαστε τα 100 χρόνια από την μετεγκατάσταση των Καπαδοκών στην Ελλάδα 1924-2024 με δύο μεγάλες εκθέσεις, η μία έκθεση κοστούμιών όχι μόνον ρωμαϊκών, ελληνικών, αλλά όλων των ανθρώπων που κατοικούσαν το 1924 στην Καπαδοκία, η δεύτερη με φωτογραφίες από τα αντικείμενα τους θησαυρούς των Καπαδοκών που έχουμε στο μουσείο μας από τη Σύλλη και το εικόνιο της Καπαδοκίας και η τρίτη από τους θησαυρούς των μοναστηριών. Η πρώτη έκθεση, αυτή που θα ανοίξει δηλαδή τον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων, είναι η έκθεση φορεσιών με τον τίτλο «Μια Κυριακή, η τελευταία Κυριακή». Θα γίνει στις 29 η έναρξη, τα εγγένεια στις 29 Μαΐου, η ώρα 7 το απόγευμα, στο σπίτι του Μεχμέτ Αλί στην Καβάλα. Θα διαρκέσει 15 ημέρες και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις Σέρες και από τις Σέρες στη Δράμα και από τη Δράμα στην Αθήνα, θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Μια Κυριακή λοιπόν, η τελευταία Κυριακή. Η Δέσποινα Κουγιουμτζόγλου, με καταγωγή από την Καρβάλη της Καπαδοκίας, παντρεύεται στο εικόνιο τον Σοκράτη Λουκίδη, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Μιλετιού των Ρωμιών. Εγγενιάζουν το καινούριο του σπίτι, το οποίο είναι ένα τεράστιο σπίτι, στο κέντρο του εικονίου, και στο γάμο τους καλούν όλους μα όλους όσους έχουν φίλους. Όχι μόνο τους Ρωμιούς, καλούν τους Αρμένους, καλούν τους Εβραίους, καλούν τους Μουσουλμάνους, τις Μουσουλμάνες, όλους όσους γνώριζαν, τους Σουριάνους, και τους ταΐζουν, κάνουν τη χαρά τους στο σπίτι τους, στο εικόνιο. Αυτή λοιπόν η έκθεση, όπως παρουσιάζεται εδώ, είναι οι φορεσιές όλων αυτών των ανθρώπων, δεν είναι μόνο οι Ρωμαίκες όπως σας είπα, και είναι μια πολύ σπουδαία προσπάθεια και μοναδική για την Ελλάδα. Δηλαδή φορεσιές αρμένικες, φορεσιές σουριάνικες, φορεσιές εβραϊκές, φορεσιές μουσουλμανικές, από γυναίκες και άνδρες. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι αυτή την Κυριακή, που ήταν και η τελευταία Κυριακή, που ήταν όλοι μαζί, γιατί μετά από 5 ημέρες οι άνθρωποι αυτοί που παντρεύτηκαν και μείνανε μόνο για 5 ημέρες στο σπίτι τους, είναι αληθινό το περιστατικό, φύγανε για το μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό, τη μεγάλη έξοδο από την Καπαδοκία. Το σπίτι αυτό υπάρχει ακόμα στο εικόνιο και σήμερα είναι το μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ.